Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπιονιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας μιλήσω για την ενότητα 2 του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας. Στη σημερινή διάλεξη θα μιλήσουμε για τις αρχιτεκτονικές Von Neumann και Harvard, την κατηγοριοποίηση κατά Flynn και θα κλείσουμε με τον υπολογισμό της απόδοσης των συστημάτων. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών αρχιτεκτονικών των παράλληλων και κατανεμμένων συστημάτων και η κατανόηση του τρόπου εκτίμησης της απόδοσης μιας υπολογιστικής μηχανής. Όπως γνωρίζουμε από το μάθημα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν κάποιες βασικές αρχές αρχιτεκτονικής. Συγκεκριμένα, ένα υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από τον επεξεργαστή, τη μνήμη και την είσοδο-έξοδο. Οι περισσότεροι επεξεργαστές συνδέονται με ένα σύστημα μνήμης. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας μπορεί να εκτελεί ένα σύνολο βασικών μαθηματικών χειρισμών, η μνήμη αποθηκεύει τους αριθμούς, οι οποίοι μπορούν να ερμηνευτούν είτε ως δεδομένα, είτε ως εντολές προς τον επεξεργαστή. Και η εκτέλεση του προγράμματος είναι ακολουθιακή, δηλαδή ο επεξεργαστής ακολουθεί τον κύκλο Fetch, Decode, Execute, Store, δηλαδή Fetch, προσκόμιση εντολής, Execute, εκτέλεση εντολής, Decode, αποκωδικοποίηση εντολής και Store, αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Fetch, Decode, Execute, Store. Μπορεί όλοι οι υπολογιστές να έχουν τα τρία αυτά βασικά υποσυστήματα που είπαμε και να ακολουθούν το Fetch, Decode, Execute, Store. Εντούτοις, τα σχεδιαστικά μοντέλα των σημερινών υπολογιστικών συστημάτων ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η Von Neumann και η δεύτερη που θα δούμε μετά είναι η Harvard. Η κατηγοριοποίηση αυτή ανήκει ως το πού βρίσκονται τα δεδομένα και οι εντολές. Αν τα δεδομένα και οι εντολές ενός επεξεργαστή βρίσκονται στην ίδια μνήμη, τότε έχουμε το μοντέλο Von Neumann. Τα δεδομένα λοιπόν και οι εντολές στο μοντέλο Von Neumann αποθηκεύονται στην ίδια μνήμη. Αυτό βέβαια προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Και το πρόβλημα που δημιουργείται είναι στον διάβλο μεταφοράς, στον διάβλο που συνδέει τον επεξεργαστή με τη μνήμη, και αυτό γιατί και τα δεδομένα και οι εντολές πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο διάβλο για να μεταφερθούν από τη μνήμη στον επεξεργαστή και αντίστροφα. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα σημείο συμφόρησης και αυτό είναι το σημείο συμφόρησης της αρχιτεκτονικής Von Neumann. Υπάρχει το μειονέκτημα λοιπόν της συμφόρησης, αλλά υπάρχουν και πλεονεκτήματα. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι είναι μια απλή σχεδίαση. Συγκεκριμένα η ίδια μνήμη, μια μνήμη και ένας επεξεργαστής. Το δεύτερο πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η ευελιξία. Μπορούμε λοιπόν στο ίδιο σύστημα που έχουμε μνήμη και επεξεργαστή να χρησιμοποιήσουμε ένα ενδεχομένως μικρό πρόγραμμα και άρα να έχουμε πολλά περισσότερα byte ελεύθερα για δεδομένα ή να έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα και άρα πολύ μικρότερα byte, πολύ λιγότερα byte για την αποθήκευση των δεδομένων. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ευελιξία και γι' αυτό το λόγο αυτή η αρχιτεκτονική Von Neumann έχει επιλεχθεί και χρησιμοποιείται από όλους τους προσωπικούς υπολογιστές. Στον αντίποδα βρίσκεται το σχεδιαστικό μοντέλο Harvard, δηλαδή το μοντέλο που έχουμε μια διαφορετική μνήμη για τις εντολές ή το πρόγραμμα και μια άλλη μνήμη για τα δεδομένα. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια πιο πολύπλοκη πια σχεδίαση, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα διάβλο δεδομένων, έχουμε
δύο διάβλους δεδομένων, δύο διάβλους διευθύνσεων, δύο διάβλους ελέγχου και γενικότερα μία πολυπλοκότερη δομή. Βέβαια, το πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε μία ενισχυμένη ασφάλεια, μας επιτρέπει ταυτόχρονη μεταφορά των εντολών και των δεδομένων και καλύτερη βελτιστοποίηση ανάλογα με τις ανάγκες. Για παράδειγμα, αν έχουμε ανάγκη να αποθηκεύσουμε ένα μικρό πρόγραμμα που χωράει, για παράδειγμα, σε 1024 byte, τότε θα χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ μικρότερο διάβλο δεδομένων και διάβλο εντολών από ότι μία μνήμη που θέλει κάποια megabyte ή gigabyte. Άρα λοιπόν μας δίνει μία μεγαλύτερη ρύθμιση, μία μεγαλύτερη λοιπόν ευελιξία στο να τοποθετήσουμε ακριβώς τα εξαρτήματα και το hardware που χρειαζόμαστε. Βέβαια, αυτό εδώ πέρα απαιτεί εκ των προτέρων να γνωρίζουμε τις ανάγκες και τις χρήσεις της αρχιτεκτονικής μας. Έτσι λοιπόν, το θετικό στοιχείο είναι ότι προσαρμόζουμε το hardware για τις ανάγκες, το αρνητικό είναι ότι δύσκολα μπορούμε να το αναπροσαρμόσουμε και να κάνουμε repurpose, δηλαδή να αλλάξουμε το πρόγραμμα, να τοποθετήσουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα για κάποιες διαφορετικές ανάγκες, δηλαδή να τροποποιήσουμε τη χρήση του. Αυτή λοιπόν η αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται στα ενσωματωμένα συστήματα, δηλαδή τα ψηφιακά συστήματα που έχουν ένα μικροεπεξεργαστή και χρησιμοποιούνται σε αποκλειστικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, ένα έξυπνο πλυντήριο ή ένα έξυπνο ψυγείο. Έχουν προταθεί βέβαια και άλλες αρχιτεκτονικές, εκτός από τις Von Neumann και Harvard, οι οποίες όμως δεν έχουν βρει ανταπόκριση και δεν υλοποιήθηκαν. Για παράδειγμα, μία αρχιτεκτονική είναι η οδηγούμενη από δεδομένα, data flow machine, η οποία ενεργοποιεί μία συγκεκριμένη λειτουργία όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Μία άλλη αρχιτεκτονική είναι η οδηγούμενη από την έξοδο, η οποία ενεργοποιείται η συγκεκριμένη λειτουργία μόνο όταν ζητηθεί η συγκεκριμένη έξοδος. Ασφαλώς, αυτές έμειναν κυρίως στη θεωρία και ποτέ δεν έγινε η υλοποίησή τους. Εκτός από την κατηγοροποίηση ως το πού αποθηκεύονται τα δεδομένα και οι εντολές, υπάρχουν και άλλες δημοφιλείς κατηγοριοποίησεις. Για παράδειγμα, μία αρκετά δημοφιλής κατηγοριοποίηση είναι αυτή που έχει προταθεί από τον Flynn το 1966. Έτσι λοιπόν, ο Michael J. Flynn είχε προτείνει μια κατηγοριοποίηση των ψηφιακών συστημάτων ανάλογα με την πολυπλοκότητα των εντολών και των δεδομένων. Η κατηγοριοποίηση γίνεται ως προς τα δεδομένα αν είναι μονής ή πολλαπλής ροής, single ή multiple. Από τη μία έχουμε λοιπόν την κατηγοριοποίηση των δεδομένων και από την άλλη έχουμε την κατηγοριοποίηση ως προς τις εντολές. Ομοίως και εντολές μπορεί να είναι μονής ή πολλαπλής ροής, δηλαδή να έχουμε single ή multiple instruction. Οι δύο παραπάνω ομάδες είναι ορθογώνιες μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιλεχθεί οποιαδήποτε εγγραφή από τη μία ομάδα και να συνδυαστεί με οποιαδήποτε εγγραφή από τη δεύτερη ομάδα. Συνολικά λοιπόν έχουμε τέσσερις κατηγορίες. Οι τέσσερις λοιπόν κατηγορίες κατά Flynn, οι οποίες θα αναπτυχθούν και στη συνέχεια, είναι οι εξής. SISD, Single Instruction, Single Data, δηλαδή μονή ροή εντολών, μονή ροή δεδομένων. Single Instruction, Multiple Data, δηλαδή μονή ροή εντολών, πολλαπλή ροή δεδομένων. Multiple Instruction, Single Data, δηλαδή πολλαπλές ροές εντολών, μονή ροή δεδομένων
Και multiple instruction, multiple data, δηλαδή πολλαπλές ροές εντολών και πολλαπλές ροές δεδομένων. Πρόσφατα έχουν τοποθετηθεί και άλλες κατηγοροποιήσεις και άλλες ομάδες σε αυτήν εδώ την κατηγοροποίηση του Flynn και συγκεκριμένα έχουν προστεθεί και οι SIMT, Single Instruction Multiple Threads, και οι SPMD, Single Program Multiple Data, δηλαδή ένα πρόγραμμα πολλαπλά δεδομένα. Ας δούμε λοιπόν αυτές εδώ τις κατηγοροποίησεις στα επόμενα slides. Η πρώτη λοιπόν κατηγορία είναι το SISD, Single Instruction, Single Data. Εδώ έχουμε μια μοναδική ροή εντολών, Single Instruction, και μια μοναδική ροή δεδομένων, Single Data. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κλασικοί υπολογιστές που έχουν έναν επεξεργαστή. Δηλαδή, ένας επεξεργαστής σηριακά δέχεται εντολές από τη μνήμη, οι οποίες κάθε φορά οδηγούν τον επεξεργαστή στο να χρησιμοποιήσει κάποια δεδομένα και να επαναλάβει την διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν μόνο μια ροή δεδομένων ως είσοδος στον επεξεργαστή και μια ροή δεδομένων εξόδου. Είναι η πιο εύκολη και διαδεδομένη υλοποίηση και όλοι οι υπολογιστές απλού πυρήνα ανήκουν σε αυτήν εδώ την κατηγορία. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να προσθέσουμε δύο αριθμούς, θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες. Θα πρέπει να φορτωθεί η εντολή πρόσθεσης στον επεξεργαστή, δηλαδή να γίνει κατά το fetch η εντολή να μεταφερθεί από την μνήμη στον επεξεργαστή, να γίνει φόρτωση των δεδομένων της πρόσθεσης στον καταχωρητή α του αθρηστή και στον καταχωρητή β του αθρηστή, να εκτελεστεί η εντολή στην αριθμητική λογική μονάδα και να μεταφερθεί το αποτέλεσμα στη μνήμη. Έτσι λοιπόν έχουμε το σχήμα που φαίνεται στο slide αυτό. Έχουμε load instruction, δηλαδή φόρτωση της εντολής από τη μνήμη, load value 1, value 2, έχουμε πρόσθεση των τιμών και την αποθήκευση του αποτελέσματος. Αυτό λοιπόν είναι το κλασικό ακολουθιακό υπολογιστικό σύστημα και σημαίνει ότι για τον υπολογισμό ενός αθροίσματος νη στοιχείων από 1 έως n σε μια ακολουθιακή μηχανή, ο επεξεργαστής χρειάζεται να προσπελάσει τη μνήμη του συστήματος και να υλοποιήσει νη πλην 1 προσθέσεις, όπου θα χρειαστεί ο χρόνος νη πλην 1 επί T0. T0 είναι ο στοιχειώδης χρόνος που απαιτείται για μια πρόσθεση. Άρα λοιπόν βλέπουμε στην κατηγορία αυτή ότι απαιτείται πολύς χρόνος για την επεξεργασία των δεδομένων. Βέβαια, έχουν αναπτυχθεί κάποιες βελτιώσεις στις μηχανές SISD και συγκεκριμένα έχουν χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, πολλαπλές λειτουργικές μονάδες, όπως είχαμε δει στους υπερβαθμωτούς επεξεργαστές, στους superscalars, όπου είχαμε πολλαπλές ALU και FPU μονάδες. Έχει χρησιμοποιηθεί η διασωλήνωση, όπου θα το δούμε σε επόμενη διάλεξη, η επικάλυψη των λειτουργιών του επεξεργαστή και της εισόδου-εξόδου με το hyperthreading για παράδειγμα, η ιεραρχία συστήματος μνήμης, όπου δεδομένα που χρησιμοποιούνται συχνά από τον επεξεργαστή βρίσκονται πολύ κοντά του σε κάποιο επίπεδο μνήμης, για παράδειγμα στην κρυφή μνήμη, η εξισορρόπηση των ευρών ζώνης των υποσυστημάτων, έχουν αυξηθεί τα bandwidth των περιφερειακών, και ο πολυπρογραμματισμός και διαμοιρασμός του χρόνου με τη χρήση λειτουργικών συστημάτων. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι βελτιώσεις έχουν αυξήσει τις επιδόσεις των SISD υπολογιστικών συστημάτων.
Στη δεύτερη κατηγορία συναντάμε το SIMD, Single Instruction Multiple Data, δηλαδή μονή ροή έντολων, πολλαπλές ροές δεδομένων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μοναδική ροή έντολων και πολλαπλές ροές δεδομένων, που σημαίνει ότι η ίδια εντολή, το Single Instruction, στον ίδιο κύκλο ορολογιού εκτελείται σε διαφορετικά set δεδομένων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διανυσματικοί υπολογιστές, vector computers. Είναι πολύ πιο αποδοτικοί από τους σειριακούς και παράγουν περισσότερα αποτελέσματα ανά κύκλο ορολογιού. Βέβαια, θα πρέπει και το πρόβλημα να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, δηλαδή να έχουμε την εκτέλεση της ίδιας εντολής σε πολλαπλά δεδομένα. Οι υπολογιστές αυτής της κατηγορίας καταρχήν έχουν σταματήσει να κατασκευάζονται και τα τελευταία μοντέλα σιγά σιγά αρχίζουν να εκλείπουν, με την έννοια ότι όταν κάποια στιγμή χρειαστεί μια αναβάθμιση δεν μπορεί να γίνει, οπότε προτιμάται η αγορά ενός νέου υπολογιστικού συστήματος, με συνέπεια τον παροπλισμό του παλιού υπολογιστή που υποστήριζε αυτές εδώ τις λειτουργίες. Η κατασκευή τους είναι αρκετά περίπλοκη, είναι πολύ ακριβή και δεν έχουν καλή απόδοση για προβλήματα που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία της διανυσματοποίησης των δεδομένων. Αυτοί εδώ οι επεξεργαστές ονομάζονται και επεξεργαστές Mitrou. Αυτοί λοιπόν οι επεξεργαστές μεσορανούσαν μέσα στην δεκαετία του 70, 80 και 90, όπου ήτανε και θεωρούντανε τα super computers εκείνης της εποχής. Είχανε λοιπόν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τις υπολογιστές που ήταν διαθέσιμοι, αλλά για συγκεκριμένα προβλήματα. Είχανε λοιπόν ευρία απήχηση σε συγκεκριμένους τομείς προβλημάτων. Στις SIMD μηχανές λοιπόν υπάρχουν πολλά ίδια επεξεργαστικά στοιχεία κάτω από τον έλεγχο μιας μονάδας ελέγχου, της ίδιας μονάδας ελέγχου που είναι το Control Unit. Οι επεξεργαστές λειτουργούν συγχρονισμένα κάτω από τον έλεγχο ενός κεντρικού ρολογιού και για παράδειγμα αν θέλουμε να προσθέσουμε δύο πίνακες Α και Β, που για παράδειγμα ο Α πίνακας είναι ενδεχομένως μια γραμμή μιας διάστασης και έχει 100 στοιχεία και θέλουμε να προσθέσουμε αυτά τα 100 στοιχεία σε έναν πίνακα Β που και αυτός έχει 100 στοιχεία, τότε ταυτόχρονα μπορεί να προσθεθεί το α1 στοιχείο με το β1 στοιχείο, το α2 στοιχείο με το β2 στοιχείο, το α3 στοιχείο με το β3 στοιχείο και τα αποτελέσματα κατευθείαν να αποθηκεύονται σε ένα πίνακα συν το κάθε στοιχείο στη θέση του. Αυτό θα έχει ως συνέπεια λοιπόν να έχουμε μέσα σε ένα κλοκ ρολογιού την επίτευξη 100 αριθμητικών πράξεων, εφόσον βέβαια έχουμε ένα διανυσματικό σύστημα που υποστηρίζει 100 ταυτόχρονες πράξεις. Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν την οπτική αναπαράσταση των SISD και SIMD, έχουμε το εξής. Στο Single Instruction Single Data βλέπουμε λοιπόν ότι φορτώνουμε τα δεδομένα load A, load B, κάνουμε την πράξη της πρόσθεσης, αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα C και στη συνέχεια κάνουμε την μία άλλη πράξη και ούτω καθεξής. Ενώ αν έχουμε το Single Instruction Multiple Data μπορούμε ταυτόχρονα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε νη διανυσματικούς επεξεργαστές και φορτώνουν μια εντολή όλοι οι επεξεργαστές, φορτώνουν το πρώτο δεδομένο ο P1, το δεύτερο δεδομένο P2, το τρίτο το νη δεδομένο P1, το πρώτο δεδομένο της β πράξης, το δεύτερο δεδομένο της β πράξης, το n δεδομένο της β του β' πίνακα και γίνεται ταυτόχρονα η λειτουργία της πράξης του πολλαπλασιασμού. Ο P1 λοιπόν επεξεργαστής κάνει την πράξη του πολλαπλασιασμού σε 1 ίσον α1 επί β1, ο δεύτερος επεξεργαστής κάνει την πράξη σε 2 ίσον α2 επί β2 και ο νη επεξεργαστής κάνει την πράξη α1 επί β1. Αποθηκεύει λοιπόν ο P1 την τιμή C1, ο
P2 την τιμή C2 και ο CN την τιμή PN. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια ταυτόχρονα να γίνουν νη πράξεις, εφόσον βέβαια έχουμε νη διανυσματικούς επεξεργαστές. Η τρίτη κατηγορία είναι η Multiple Instruction Single Data. Στην κατηγορία λοιπόν αυτή υπάρχουν πολλαπλές εντολές που ενεργούν πάνω σε μία ροή δεδομένων, single data, που όμως περνάει μέσα από πολλαπλές επεξεργαστικές μονάδες. Βέβαια, ελάχιστα παραδείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής έχουν υπάρξει και μερικές πιθανές εφαρμογές είναι να έχουμε πολλαπλούς αλγορίθμους, για παράδειγμα κρυπτογράφησης, να δοκιμάζονται πάνω σε ένα κωδικοποιημένο μήνυμα προκειμένου να το σπάσουν, ή κάθε μονάδα επεξεργασίας να εκτελεί ανεξάρτητες εντολές πάνω στα ίδια δεδομένα που συνδέονται όλες αυτές οι μονάδες με μια αλυσιδωτή μορφή. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα μια μηχανή αγωγού όπου τα ίδια δεδομένα διέρχονται από όλες τις επεξεργαστικές μονάδες και η κάθε μία μονάδα έχει την δικιά της μηχανή ελέγχου, control unit, η οποία είναι ασφαλώς διαφορετική από τις υπόλοιπες. Δηλαδή, τα δεδομένα πηγαίνουν στο πρώτο στάδιο επεξεργασίας, όπου, για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται μια πράξη να υπολογίζονται κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία συνέχεια οδηγούνται στην δεύτερη μονάδα επεξεργασίας και αυτό συνεχίζεται μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν, στην κατηγορία αυτή υπάρχουν νη επεξεργαστές, νη μονάδες ελέγχου και υπάρχει μια κοινή μνήμη. Εφαρμόζονται λοιπόν νη διαφορετικά προγράμματα πάνω στα ίδια δεδομένα. Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής θα μπορούσε να είναι αν κάποιος αριθμός είναι πρώτος. Να εξεταστεί λοιπόν αν είναι πρώτος κάποιος αριθμός. Οι μηχανές λοιπόν αυτές ονομάζονται διανυσματικές μηχανές επειδή μπορούν να επιτελέσουν με μεγάλη απόδοση την επαναληπτική εκτέλεση πολλών ταυτόσιμων και ανεξάρτητων πράξεων. Για παράδειγμα, να έχουμε την πράξη, θέλουμε να έχουμε λοιπόν κάποιες μηχανές να κάνουν την πράξη του πολλαπλασιασμού, κάποιες την πρόθεση και ούτω καθεξής. Η τέταρτη κατηγορία είναι το Multiple Instruction Multiple Data. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν πολλαπλές εντολές που ενεργούν πάνω σε πολλαπλές ροές δεδομένων. Έχουμε λοιπόν Multiple Instruction, δηλαδή πολλαπλές επεξεργαστικές μονάδες που η κάθε μία έχει το δικό της πρόγραμμα. Και έχουμε και Multiple Data, δηλαδή πολλαπλά δεδομένα. Αυτή την αρχιτεκτονική τη συναντάμε πια παντού. Από τα τηλέφωνα, τα κινητά, από τα λάπτοπ, από τους υπολογιστές του γραφείου, τους servers και το καθεξής. Δηλαδή, από τα σύγχρονα υπολογιστικά κέντρα μέχρι το πιο μικρό σημερινό υπολογιστικό σύστημα που έχει πολλαπλούς πυρήνες. Σήμερα λοιπόν είναι ο πιο κοινός τύπος παράλληλων υπολογιστών και σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να πωλούνται για μεταβλητό αριθμό επεξεργαστών. Αν μια μηχανή έχει νέοι επεξεργαστές και ένας πάβει να λειτουργεί, τότε μπορεί να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών με τους υπόλοιπους επεξεργαστές, τους νη πλην 1. Στην κατηγορία λοιπόν MIMD έχουμε πολλαπλούς επεξεργαστές με πολλαπλές λειτουργικές μονάδες ο κάθε επεξεργαστής, όπου δέχονται δεδομένα διαφορετικά για επεξεργασία. Είναι ανεξάρτητοι λοιπόν οι επεξεργαστές. Μία μηχανή MIMD μπορεί να αποτελείται και από πολλαπλούς υπολογιστές. Οπότε δημιουργείται ένα κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα. Ένα τέτοιο σύστημα βέβαια που αποτελείται από διαφορετικούς υπολογιστές ονομάζεται και χαλαρά συνδεδεμένο σύστημα πολλών επεξεργαστών. Loosely coupled multi-processor system ή χαλαρά συνδεδεμένος πολυεπεξεργαστής. Loosely coupled multiprocessor ή απλώς πολυπολογιστής. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των πολυπολογιστών είναι τα ακόλουθα. Έχουν διαφορετικές μνήμες, διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Όταν λέμε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα μπορεί να είναι και η ίδια έκδοση, αλλά εκτελούνται
σε διαφορετικό hardware, άρα είναι διαφορετικές οντότητες. Εύκολος σχεδιασμός των πολυυπολογιστών και η πολυπλοκότητα αφήνεται στο λογισμικό. Όμως, στην MIMD αρχιτεκτονική μπορούμε να έχουμε και επεξεργαστές όπου βρίσκονται στο ίδιο μηχάνημα, δηλαδή έχουμε την ίδια κεντρική πλακέτα επεξεργασίας, όπου πάνω σε αυτή την κεντρική πλακέτα επεξεργασίας τοποθετούνται επεξεργαστές, όπου συνδέονται στους διάβλους της πλακέτας και έχουν πρόσβαση στην ίδια μνήμη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα σφιχτά συνδεδεμένο σύστημα πολλών επεξεργαστών ή σφιχτά συνδεδεμένος πολυεπεξεργαστής ή απλά πολυεπεξεργαστής. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των πολυεπεξεργαστών είναι ότι έχουν ένα ενιαίο χώρο διευθύνσεων μνήμης, δηλαδή ο κάθε επεξεργαστής μπορεί να έχει πρόσβαση στη μνήμη, είτε αυτή είναι μνήμη που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτόν τον επεξεργαστή, είτε απομακρυσμένα. Εν τούτης, όλοι οι επεξεργαστές βλέπουν όλη τη μνήμη του συστήματος. Υπάρχει ένα λειτουργικό σύστημα, είναι δύσκολος ο σχεδιασμός τους, εύκολος ο προγραμματισμός τους, συμβατό λογισμικό και η πολυπλοκότητα αφήνεται στο υλικό. Μία νέα κατηγορία είναι η Single Instruction Multiple Threads. Αυτή λοιπόν η αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται στις κάρτες γραφικών. Για παράδειγμα, η NVIDIA με το πλαίσιο παραλληλοποίησης CUDA και η ATI με το STRING. Εδώ πέρα λοιπόν γίνεται μία προσκόμιση και μία αποκωδικοποίηση εντολής και όλα τα νήματα που ανήκουν στην ομάδα, π.χ. 32 νήματα, εκτελούν την ίδια εντολή σε διαφορετικά επεξεργαστικά στοιχεία. Το κάθε νήμα βέβαια έχει τους δικούς του καταχωρητές και λειτουργεί καλά αν όλα τα νήματα ακολουθούν την ίδια διαδρομή ροής ελέγχου. Αν κάποια νήματα αποκλίνουν, τότε δεν λειτουργεί σωστά. Και τι λέμε απόκληση λοιπόν στην SIMT κατηγορία? Όσες διαφορετικές ροές εκτέλεσης υπάρχουν, τόσα περάσματα πρέπει να γίνουν, δηλαδή μειώνεται η απόδοση. Για παράδειγμα, αν έχουμε σε ένα σημείο το if thread ID είναι μικρότερο από το 10, εκτέλεσε αυτό, διαφορετικά εκτέλεσε κάτι άλλο, σημαίνει ότι τα νήματα με ταυτότητα 0-9 θα εκτελέσουν διαφορετικό κομμάτι κώδικα από τα νήματα που είναι μεγαλύτερα του 10. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνουν δύο ροές εκτέλεσης του συγκεκριμένου κώδικα. Στην πρώτη ροή εκτέλεσης θα αφορά τα νήματα μικρότερα από 10, όπου θα γίνει προσκόμιση και αποκωδικοποίηση των εντολών που πρέπει να εκτελέσουν και θα δοθεί η εντολή να ξεκινήσουν μόνο οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές. Οι υπόλοιποι δεν θα κάνουν τίποτα, θα παραμείνουν αδρανείς. Στη συνέχεια θα γίνει προσκόμιση και αποκωδικοποίηση των εντολών για τα νήματα μεγαλύτερα από 10, όπου θα δοθεί πάλι η εντολή να ξεκινήσουν μόνο οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές και οι υπόλοιποι να μένουν σε κατάσταση αδράνειας. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι με αυτόν τον τρόπο στην απόκληση μειώθηκε η ταχύτητα του συστήματος κατά 2. Μία επίσης νέα κατηγορία είναι η Single Program Multiple Data. Αυτό εδώ πέρα δημιουργήθηκε από τη σύνδεση πολλών διαφορετικών υπολογιστών σε ένα παράλληλο σύστημα. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλούς υπολογιστές όπου συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός γρήγορου δικτύου διασύνδεσης. Για παράδειγμα μπορεί να είναι ένα Gigabps δίκτυο ή ένα δίκτυο οπτικών ινών. Όλοι οι υπολογιστές εκτελούν το ίδιο πρόγραμμα, αλλά ο κάθε υπολογιστής το εκτελεί σε διαφορετικά δεδομένα. Το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η επικοινωνία μέσω OpenMPI, όπου έχουμε πολλούς υπολογιστές, συνδέονται μεταξύ τους. Μπορούμε λοιπόν το ίδιο πρόγραμμα ταυτόχρονα να εκτελεστεί σε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές. Επίσης, με το OpenMPI επιτρέπεται και η εκτέλεση μιας νέας κατηγορίας, η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας που θα μπορούσαμε να πούμε, που είναι η Multiple Program Multiple Data, δηλαδή η MPMD, που σημαίνει ότι έχουμε πολλούς υπολογιστές, ασφαλώς έχουμε ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε και ο κάθε υπολογιστής που συνδέεται με τους άλλους μέσω ενός γρήγορου δικτύου διασύνδεσης εκτελεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα που όμως συμβάλλει στην επίτευξη αυτή του κοινού στόχου, της επίλυσης του προβλήματος. Όπως είπαμε στην αρχή, είναι πιο εύκολο να προσθέτουμε υπολογιστές σε ένα σύστημα προκειμένου να φτιάξουμε ένα κατανεμημένο σύστημα παράλληλης επεξεργασίας, παρά να τοποθετούμε περισσότερους επεξεργαστές στο ίδιο motherboard, στον ίδιο
υπολογιστή. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να συνδέσουμε λοιπόν απεριόριστες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας σε ένα συνδεδεμένο σύστημα, σε ένα στενά συνδεδεμένο σύστημα. Τα στενά συνδεδεμένα συστήματα λοιπόν προσφέρουν σε όλες τις μονάδες τη δυνατότητα για απευθείας αναφοράς στη μνήμη με τη χρήση ενός κοινού διαδρόμου. Παρουσιάζονται αρκετές συγκρούσεις. Γιατί έχουμε έναν κοινό διάβλο επικοινωνίας και όλοι οι επεξεργασίες θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το κοινό διάβλο επικοινωνίας για να απευθυνθούν στη μνήμη. Βέβαια, υπολογιστές που έχουν πολλαπλούς επεξεργαστές συνήθως χωρίζονται σε περιοχές μνήμης, αυτά που ονομάζονται NUMA, NUMA domains, δηλαδή ομάδες διαφορετικές μνήμης, όπου στη μία ομάδα μνήμης κάποιοι επεξεργαστές βρίσκονται πιο κοντά και χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι μνήμης προκειμένου να έχουν καλύτερους χρόνους επικοινωνίας και άλλοι επεξεργαστές χρησιμοποιούν μία άλλη περιοχή μνήμης. Εν τούτης, πάλι έχουμε κοινούς διάβλους για να επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί είπαμε, σε ένα στενά συνδεδεμένο σύστημα, ο κάθε επεξεργαστής μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μνήμη, σε οποιαδήποτε διεύθυνση μνήμης υπάρχει στο σύστημα. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ανάγκη για την ύπαρξη ενός κοινού διάβλου που δημιουργεί κορεσμό όταν πολλοί επεξεργαστές απαιτούν προσβάσεις σε πολλά στοιχεία μνήμης. Βέβαια, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί διάδρομοι και σχετικές γέφυρες επικοινωνίας, αλλά τότε δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα. Όπως θα δούμε σε μία διάλεξη στο μέλλον, υπάρχει το πρόβλημα της συνάφειας της μνήμης. Δηλαδή, ότι άλλοι επεξεργαστές βλέπουν διαφορετικά δεδομένα στις ίδιες διευθύνσεις μνήμης με κάποιους άλλους επεξεργαστές. Αυτό είναι πρόβλημα συνάφειας και απαιτεί την ύπαρξη κοινών διάβλων μεταφοράς δεδομένων και εντολών από τη μνήμη στον επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούν να τοποθετηθούν πάρα πολλοί επεξεργαστές στο ίδιο motherboard. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε κάποιες αναπαραστάσεις κατά Flynn, βλέπουμε στην πρώτη περίπτωση το SISD, όπου έχουμε μία πράξη και μία ροή δεδομένων και έχουμε το αποτέλεσμα. Στο SIMD έχουμε μία πράξη, single instruction και πολλαπλά δεδομένα και έχουμε πολλαπλά δεδομένα και στην έξοδο. Στο multiple instruction single team έχουμε τα ίδια δεδομένα, αλλά σε δύο διαφορετικές πράξεις, όπου έχουμε ως αποτέλεσμα δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Και στο multiple instruction multiple data έχουμε και διαφορετικές εντολές και διαφορετικά δεδομένα και ως συνέπεια έχουμε διαφορετικά δεδομένα και στην έξοδο. Μία άλλη αναπαράσταση για τους single instruction multiple data, βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνει μία ροή εντολών και αυτή η ροή εντολών πηγαίνει σε πολλαπλά επεξεργαστικά στοιχεία που το καθένα επενεργεί σε διαφορετικά δεδομένα. Σε ένα παράδειγμα SIMD, έστω αν θέλουμε να θρήσουμε 100.000 αριθμούς σε ένα SIMD σύστημα με 100 επεξεργαστικά στοιχεία, το πρώτο βήμα είναι να μοιράσουμε τα στοιχεία αυτά στους 100 ανεξάρτητες υποομάδες που μια υποομάδα αναπροσθέτει την element. Ο ένας από τους επεξεργαστές τοποθετεί κάθε ομάδα αριθμών στην τοπική μνήμη λοιπόν του κάθε επεξεργαστή και αν οι αριθμοί είναι αρχικά τοποθετημένοι στον πρώτο υπολογιστή, ονομάζουμε αΐ τον πίνακα αυτόν εδώ πέρα, τοποθετούμε λοιπόν τους αριθμούς στον τοπικό πίνακα αΐ, κάνουμε τις πράξεις και στη συνέχεια μεταφέρουμε το αποτέλεσμα στην κοινή μνήμη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή τοπική όπου προσθέτουμε όλα τα στοιχεία που αυτός ο βρόχος εκτελείται ταυτόχρονα σε όλα τα επεξεργαστικά στοιχεία. Και το τελευταίο λοιπόν βήμα είναι η άθροιση των 100 επιμέρους στοιχείων που μπορεί είτε να τα προσθέσει ένας επεξεργαστής είτε να μοιραστεί αυτή η λειτουργία της συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή του ενός και μοναδικού αποτελέσματος με ένα συγκεκριμένο μοτίβο
που κάθε φορά θα διαιρούμε τον αριθμό των εμπλεκόμενων επεξεργαστικών στοιχείων δια 2 και θα μειώνεται αυτός ο αριθμός. Έστω λοιπόν με PN συμβολήσουμε τον αριθμό των processing elements, η send χι ψι χι y υποθέτουμε ότι είναι μια συνάρτηση η οποία αναλαμβάνει να στείλει μέσω του δικτύου διασύνδεσης την τιμή y, και η receive η οποία παραλαμβάνει από το δίκτυο μια τιμή. Τότε βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ότι κάθε φορά ο αριθμός των επεξεργαστών μειώνεται κατά 2 και λέμε με μια δομή if ότι αν ο αριθμός του επεξεργαστικού στοιχείου είναι μεγαλύτερος από τη μέση και μικρότερος από το όριο, τότε να στείλει στο ζευγάρι του ο επεξεργαστής αυτός τα αποτελέσματα για να γίνει πράξη της άθρησης. Και αν λάβει λοιπόν το ζευγάρι του αυτά τα αποτελέσματα, κάνει εδώ πέρα την πράξη της πρόσθεσης και κάθε φορά συνεχώς μειώνεται το όριο και το half, και έτσι βλέπουμε εδώ πέρα οπτικά πώς υπολογίζουμε το ένα όρο από όλα αυτά τα τοπικά υποαθροίσματα, όπου βλέπουμε εδώ πέρα αρχικά είχαμε στο παράδειγμα μας 8 επεξεργαστικά στοιχεία, από τα 8 πέσαμε στα 4 και βλέπουμε λοιπόν ότι το 9 το έστειλε στον 1. Είχαμε 16 λοιπόν και πέσαμε στο 8, το 10 το έστειλε στο 2, το 11 το έστειλε στο 3 και στη συνέχεια αυτά εδώ πέρα βλέπουμε ότι το 5 το έστειλε στο 1 και έτσι στο τέλος βγάλαμε ένα αποτέλεσμα και όλα μαζεύτηκαν στο 1. Εδώ πέρα λοιπόν αυτή η δομή, όπου έχουμε πολλά τοπικά αθροίσματα και καταλήγουμε σε ένα, είναι και μία πράξη στα παράλληλα στήματα, η πράξη που ονομάζεται reduction. Αυτή είναι λοιπόν η πράξη reduction operation. Δηλαδή, είναι μία πράξη όπου έχουμε πολλά αποτελέσματα και θέλουμε να τα κάνουμε reduce, να τα μειώσουμε και να έχουμε ένα μόνο αποτέλεσμα στην έξοδο. Ο συμβιβασμός λοιπόν στις single instruction multiple data είναι η απόδοση του επεξεργαστή σε σχέση με τον αριθμό των επεξεργαστών που διαθέτει το σύστημα. Για παράδειγμα, η connection machine διέθετε 65.000 επεξεργαστές του ενός bit, ενώ ο Iliac IV διέθετε 64 επεξεργαστές των 64 bit. Άρα λοιπόν είναι ένα trade-off πόσοι επεξεργαστές και πόσα bit επεξεργασίας θα έχει το κάθε στοιχείο. Οι διαφορές του SIMT και του SIMT συνοψίζονται σε αυτή τη διαφάνεια. Δηλαδή, στο Single Instruction Multiple Data, τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε μεγάλους καταχωρητές, π.χ. 256 bit, και υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις ευθυγράμμιση. Ενώ στο Single Instruction Multiple Threads, κάθε νήμα έχει τους δικούς του καταχωρητές, που δεν είναι ασφαλώς τόσο μεγάλοι όσο οι καταχωρητές της προηγούμενης κατηγορίας. Υπάρχει λιγότερη πίεση στους προγραμματιστές για τη συλλογή και τοποθέτηση σε καταχωρητές. Μπορεί να αποκλείουν κάποια νήματα, δηλαδή να εκτελούν ελαφρώς διαφορετικές εντολές με τη χρήση συνθηκών. Έτσι, στο MIMD Multiprocessor System βλέπουμε ότι έχουμε τις εισόδους-εξόδους σε κάποιο επεξεργαστικό στοιχείο, στο Control Unit, και το κάθε επεξεργαστικό στοιχείο με τη δικιά του είσοδο-έξοδο και τη δικιά του λοιπόν ροή εντολών ελέγχει το επεξεργαστικό στοιχείο που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και κάθε ένα επενεργεί ασφαλώς διαφορετικά και σε διαφορετικά δεδομένα. Αυτό είναι το Multiple Instruction Multiple Data. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε το προηγούμενο παράδειγμα της πρόσθεσης 100.000 αριθμών και το χρησιμοποιούμε σε IMD με 10 επεξεργαστές, ομοίως διαχωρίζουμε το αρχικό σύνολο και το κατανύμουμε στους 10 επεξεργαστές του συστήματος. Όμως, επειδή έχουμε την κοινή μνήμη, έχουμε MIMD ισχυρής σύνδεσης, τότε απλώς δίνουμε μια διαφορετική αρχική διεύθυνση επιμέρους σε επεξεργαστές. Άρα, λοιπόν, μπορούμε να απεικονίσουμε αυτό τον αλγόριθμο με αυτή εδώ τη λογική, όπου βλέπουμε ότι απλώς το κάθε επεξεργαστικό στοιχείο ξεκινάει να προσθέτει από τη διεύθυνση PN που βρίσκεται
και το αποτέλεσμα συγκεντρώνεται στο sum του Pn. Και απλώς στο τέλος θα πρέπει με την ίδια λογική να μαζευτούν όλα αυτά τα αθροίσματα και να γίνει reduction και να γίνουν ένα άθροισμα. Τα συστήματα λοιπόν MIMD με διαμοιραζόμενη μνήμη είναι η πιο κοινή αρχιτεκτονική. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα απόσπασμα από τη λίστα των top 500 υπολογιστών, όπου βλέπουμε ότι τα περισσότερα συστήματα είναι MIMD. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα τα διάφορα υπερσυστήματα. Βλέπουμε για παράδειγμα στη θέση 4 είναι ο Earth Simulator που είναι vector σύστημα, και βλέπουμε όλα αυτά τα MIMD συστήματα. Και επίσης βλέπουμε και τα δίκτυα διασύνδεσης που χρησιμοποιείται σε κάθε υπολογιστή, το οποίο βέβαια θα τα συζητήσουμε σε μία άλλη διάλεξη. Όπως είπαμε, στα υπολογιστικά συστήματα αρχιτεκτονικής MIMD διαιρούνται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι το MIMD SM, δηλαδή με Shared Memory, ή ισχυρής σύνδεσης. Όλοι οι επεξεργαστές έχουν πρόσβαση σε μία συνολικά προσβάσιμη κοινόχρηστη μνήμη, και τα Distributed Memory, DMMIMD, όπου κάθε επεξεργαστής έχει πρόσβαση στη δικιά του τοπική μνήμη. Συστήματα λοιπόν κατανεμημένης μνήμης. Ο υπολογισμός της απόδοσης συστημάτων, τα FLOPS, είναι τα Floating Point Operation per Second, με θεωρητική μέγιστη απόδοση, peak, είναι ο αριθμός των πυρήνων επί το πλήθος των μονάδων κινητής υποδιαστολής σε ένα πυρήνα επί τη συχνότητα επεξεργαστή λοιπόν, και βλέπουμε το peak. Για παράδειγμα, ο AMD Athlon με τα 3 GHz Dual Core και 2 επεξεργαστικούς πυρήνες, που ο κάθε πυρήνας έχει μία FPU, έχει ως συνέπεια να υπολογίζεται σε μέγιστη απόδοση 6 GFLOPS, ενώ μία NVIDIA GeForce 9800 GTX, μία κάρτα που έχουμε στο εργαστήριο, έχει 420 GFLOPS, και μία άλλη κάρτα, η Tesla, είναι στα 4 TERAFLOPS. Και όπως είπαμε πριν, μιλήσαμε για κάρτες γραφικών. Οι κάρτες γραφικών λοιπόν επιτρέπουν την παραλληλοποίηση εφαρμογών, και μία από τις πιο δημοφιλές αρχιτεκτονικές παραλληλοποίησεις παρέχεται μέσω της NVIDIA με τις βιβλιοθήκες CUDA. Η CUDA χρησιμοποιείται σε πολλές κατηγορίες, σε μοντελοποίηση συστημάτων, για παράδειγμα για την μοντελοποίηση του καιρού, των σεισμών, των ρευμάτων, των θαλασσών και ούτω καθεξής. Η απόδοση βέβαια είναι σε πολύ μεγάλα η απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της CUDA φτάνει σε πολύ μεγάλα νούμερα που δεν είναι εύκολα επιτευχτά με τους απλούς κλασικούς πολυεπεξεργαστές. Βέβαια, οι εφαρμογές CUDA, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την CUDA, απαιτούν ειδικά προβλήματα. Δεν μπορεί μια οποιαδήποτε εφαρμογή να εκτελεστεί σε CUDA. Όμως, οι εφαρμογές που έχουν μεταφερθεί σε CUDA έχουν μεγάλα speed-ups. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι με τη χρήση της CUDA μπορούμε να έχουμε και speed-up 650 επί, ας πούμε, σε κάποια benchmarks. Εκτός από το top 500, το top λοιπόν τη λίστα που έχει τους 500 πιο γρήγορους υπολογιστές σε όλο τον κόσμο, υπάρχει και η πιο πράσινη, η πιο οικονομική, η πιο οικολογική επεξεργαστές, όπου βλέπουμε, ας πούμε, στην πρώτη θέση είναι ένας υπολογιστής στην Γερμανία, όπου έχει 773 megaflops ανά watt. Στην λίστα αυτή κατηγοριοποιούνται ως προς τα megaflops ανά watt, πόσο λοιπόν οικονομικά συστήματα είναι, και βλέπουμε ότι αποτελείται ένα σύστημα της
Qpays με συνολική κατανάλωση 57 kW. Το οποίο είναι βέβαια αρκετά μεγάλο νούμερο, άμα σκεφτούμε για παράδειγμα ο ΑΕΣ Πτολεμαΐδας είναι 620 MW. Άρα λοιπόν η χρήση ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί την ύπαρξη δυνατότητα συντήρησης και πληρωμής των παγίων εξόδων όπως είναι το ρεύμα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή διάλεξη.